ευλογημένο παρακυρίου, ειρηνικό και κατά πάντα αίσιο το νέο έτος 2024. Ο Σύνδεσμος Εφέδων Αξιωματικών Ομού Καβάλας το πρωί της Κυριακής 28 Ιανουαρίου σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε χώρο εστίασης έκοψε την καθιερωμένη του Βασιλόπιτα παρουσία τοπικών φορέων. Πρώτη εκδήλωση του Σύνδεσμου Εφέδων Αξιωματικών Ομού Καβάλας για φέτος, η κοπή της Βασιλόπιτάς μας, παρουσία των μελών μας και των αρχών του τόπου. Ευελπιστούμε ότι το 2024 και οι δράσεις που θα κάνουμε ως Σύνδεσμος θα είναι εξίσου πολλές και εξίσου επικοδομητικές με αυτές που κάναμε και το 2023. Έχουμε προγραμματίσει πάρα πολλά πράγματα με διάφορες εκδηλώσεις και ποικίλες εκδηλώσεις, είτε αφορά πολιτιστικές εκδηλώσεις, είτε εκπαίδευση των μελών μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε ως σύνδεσμος σε αυτά που προστάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Από εκεί και πέρα, να ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλα τα μέλη μας, με υγεία προσωπική και οικογενειακή. Έφεδροι μόνο ως αξιωματικοί, γιατί είναι ενεργοί πολίτες, με πάρα πολλές συνδράσεις, ειδικά ο Σύνδεσμος Εφέδρων του Αξιωματικών του Νομού Καβάλας, με πάρα πολλές δράσεις. Τους ευχόμαστε να είναι υγιείς, να μην χρειαστούν ποτέ. Βέβαια να συνεχίζουν να είναι δραστήριοι προς όφελος και της πατρίδας αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Είδα ήδη το πρόγραμμά τους, το έχουν μοιράσει και νομίζω ότι για το 2024 έχουν προγραμματίσει πολλές δράσεις. Να τους ευχηθούμε λοιπόν όλα τα καλά, να είναι γεροί και δυνατοί και να συνεχίσουν έτσι και το 2024. Κοπή πίτα Συνδέσμου Εφέδων Αξιωματικών Καβάλας, δεν θα μπορούσα να λείπω. Ανταποκρίθηκα λοιπόν στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου εδώ Κυριακή μεσημέρι για να βρεθώ δίπλα τους, να ευχηθούμε τα καλύτερα για τον καινούριο χρόνο και βέβαια να κάνω και εγώ μια προσωπική ευχή. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο έχουν ταχθεί στην υπηρεσία της πατρίδας μέσα από το θεσμό της εφεδρίας, να συνεχίσουν να είναι λειτουργικοί, μαχητικοί, να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για να βάζουν και αυτοί το μικρό δικό τους λιθαράκι στην ενίσχυση της αποτροπής μέσα από την Εθνική Άμυνα. Καλή χρονιά, όλα τα καλά. Σήμερα έχουμε τη χαρά να μαζευτούμε όλοι οι έφεδροι αξιωματικοί του νομού, γιατί και εγώ τυχάνει να είμαι μέλος της οικογενείας, να κόψουμε την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα. Θα ευχηθούμε για τη νέα χρονιά να είναι μια χρονιά ειρήνης, ώστε να μην χρειαστεί να κληθούμε οι έφεδροι να συνδράμουμε στην πατρίδα. Αν χρειαστεί βέβαια θα το κάνουμε με αυταπάρνηση. Εύχομαι μια χρονιά προόδου, χαράς και ειρήνης. Ένα από τα πράγματα που μετάνιωσα που δεν έκανα στη ζωή μου που δεν δήλωσα να γίνω έφεδρος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού. Αλλά είμαι φίλος εφεδρικού κινήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι φίλοι μου, παρακολουθώ εκ του σύνεγγυης εκδηλώσεις, συμμετέχω σε εκδηλώσεις και στηρίζω αυτό το θεσμό της ελληνικής πολιτείας των όπλων δυνάμεων που είναι τόσο χρήσιμη και σε καιρό ειρήνης και δυστυχώς και σε καιρούς πολεμικούς. Έχουν δώσει ήρωες στην πατρίδα μας, στηρίζω τις πρωτοβουλίες, να συγχαρώ και τον Γιάννη Κελιγιώργη και το άξιο διοικητικό του συμβούλιο και εύχομαι κάθε επιτυχία και ευόδοση των σκοπών τους. Για ακόμα μία χρονιά το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου ξεκινά με την κοπή της Βασιλόπιτάς μας. Η παρουσία όλων μας σήμερα εδώ καταδεικνύει ότι στις μέρες μας οι έφεδροι αξιωματικοί αποτελούν την ενεργή κυψέλη και το αναπόσπαστο κομμάτι του στρατού μας και της κοινωνίας μας γενικότερα. Το μαχητικό παρελθόν των Ελλήνων εφέδρων αξιωματικών αποτελεί για όλους εμάς δέσμευση για αντάξια συνέχιση της εθνικής και κοινωνικής μας αποστολής. Το τέλος του έτους 2022 συνόδευσα την πρόεδρο της Δημοκρατίας στην εμπόλεμη τότε Ουκρανία σε επίσημη επίσκεψη στο Κίεβο, το οποίο Κίεβο δεχόταν καθημερινά επιθέσεις από αέρος με ντρόνους, με πυράβλους κτλ. Εκείνες μέρες είχε συννεφιά, οπότε ήμασταν ασφαλείς γιατί δεν μπορούν τα ντρόνους να στοχεύσουν. Όταν έχει σύννεφα στον ουρανό, ευτυχώς, αξέχαστη επίσκεψη και αξέχαστη συζητήσεις.
Ρώτησα τότε τον Ουκρανό ομολογό μου πώς τα καταφέρατε και κινητοποιηθήκατε ως χώρα και ως λαός απέναντι σε μια πολύ ισχυρή στρατιωτική δύναμη όπως ασφαλώς και είναι η Ρωσία. Και τα καταφέρατε και το γυρίσατε και κάνατε κατεπιθέσεις και εν πάση περιπτώσει υπερασπιστήκατε τα πάτρια εδάφη με αξιοσημείωτη θα έλεγα επιτυχία απέναντι σε μια σκληρή πολεμική μηχανή. Και μου είπε το εξής εκτός των άλλων, ότι 1,5 χρόνο πριν την εισβολή είχαν θεσπίσει διατάξεις για την κινητοποίηση της εφεδρείας και της εθνοφυλακής, εθνοφρουράς μάλλον, χωρίζοντας σε περιφέρειες την τεράστια αυτή χώρα, γιατί η Ουκρανία είναι τεράστια σε έκταση όπως ξέρετε, δεν έχει μόνο 40 εκατομμύρια πληθυσμό, είναι και η μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης εκτός της Ρωσίας, βέβαια είναι 5 φορές η Γαλλία για να καταλάβω. Και μπόρεσαν η διοικητική μηχανή των Ουκρανών να επιτύχουν την κινητοποίηση του πληθυσμού μέσα από την κινητοποίηση των εφέδρων και της εθνοφρουράς. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Δεύτερον, να συνεχίσω αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος λέγοντας ότι εκείνο το οποίο είναι πολύτιμο στο στρατό και πολύτιμο σε ένα έθνος είναι το εύσυχο υλικό.